που ήρθατε να τιμήσετε μαζί μας το έργο του Ερμή Μουρατίδη. Μπορεί να έφυγε από κοντά μας, όμως το έργο του δηλώνει τη συνέχεια. Romania, Romania, Romania.
Σας στην σημερινή τιμητική εκδήλωση για τον σπουδαίο αυτόν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από κοντά μας, τον Ερμήτο Μουρατίδη, έναν άνθρωπο προσφοράς, έναν άνθρωπο ο οποίος σε όλη την πορεία της ζωής του ήξερε μόνο να προσφέρει στον ποντιακό ελληνισμό και στον άνθρωπο γενικότερα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την σύζυγό του, τη Μαρία, η οποία είναι παρούσα εδώ σήμερα, την κόρη του Ερμήτου Μουρατίδη, την Άννα, και τον γιο του, τον Αναστασία. Αναστασία, και τον γιο, τον Λεωνίδα. Ο Ερμής ο Μουρατίδης, θα προσπαθήσω με πολύ λίγες γραμμές να σκιαγραφίσω περίπου έτσι το προφίλ του, αν και το έργο του είναι τεράστιο και για να το μπορέσεις να το αναφέρεις όλο, ολόκληρο το έργο του θέλεις πάρα πολλές ώρες. Θα προσπαθήσω όμως με πολύ λίγες γραμμές να πω όσα θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικά από το έργο το οποίο έχει κάνει. Ο Ερμής Μουρατίδης, σκηνοθέτης, θεατρολόγος, συγγραφέας, σεναριογράφος και ερευνητής του θεάτρου. Γεννήθηκε στο Κιλκής το 1931 από οικογένεια Ελλήνων προσφύγων του Πόντου που ήρθε στην Ελλάδα από το Σοχούμ και την Κεσάρια. Πατέρας του ήταν ο Λεωνίδας Μουρατίδης και μητέρα του η Μαρία Χατζηχρίστου, το γένος Χρυσανθόπουλου. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές έφυγε από το Κιλκής για σπουδές στη Γαλλία και την Αθήνα. Σπούδασε στην Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου Κινηματογράφου του Λυκούργου Σταυράκου, στο Τμήμα Σκηνοθεσίας και Σεναρίου και Υποκριτικής Θεάτρου. Ήταν μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και μέλος του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου του Διεθνής Ινστιτούτου Θεάτρου. Δούλεψε στο κινηματογράφο ως φροντιστής
βοηθό σκηνοθέτη και στη διεύθυνση παραγωγή. Συνεργάστηκε με τον Ροβή Ρομανθούλη και τον σκηνοθέτη Φώτη Μεστενέο. Δούλεψε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ως βοηθός του Σοκράτη Καραντινού, του Σπύρου Ευαγγελάτου και του Μίτσου Λυγίζου, τριών πολύ σημαντικών ανθρώπων του θεάτρου. Σκηνοθέτησε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος τα θεατρικά έργα «Τα Σκοτάδια» ή αλλιώς «Ο Λαζάραγας», «Η Προξενία» του Γεωργίου Κάπα Φωτιάδη, «Η Πρόσφυγε στην Ελλάδα» του Θεόδωρου Κανονίδη Απόλλωνα και «Τη Τρίχα στο Γιοφύρ» του Θεόδωρου πάλι Κανονίδη Απόλλωνα. Σκηνοθέτησε επίσης ακόμη 36 ποντιακά έργα σε διάφορους φορείς. Το 1986 στην Ιθάκη πήρε το πρώτο βραβείο σκηνοθεσίας και καλύτερης παράστασης με το έργο του Μάριου Ποντίκα «Οι θεατές με την καλλιτεχνική σκηνή της Κέρκυρας». Δημοσίευσε μελέτες για το Ρωμαϊκό Θέατρο του Ευξήνου Πόντου και για τον Καραγιώζη στις εφημερίδες «Τα Νέα», στον Ελληνικό Βορρά, στο Ριζοσπάστη και σε πολλά ποντιακά έντυπα εφημερίδες, κυρίως στη μηνιαία εφημερίδα «Εύξηνος Πόντος», της οποίας ήταν τακτικός συνεργάτης, αλλά και στο περιοδικό «Ένικιν». Έγραψε μελέτες και εξέδωσε βιβλία. Το ποντιακό θέατρο «Μικρασιατικός Πόντος» το 1850-1922, το έτος 1900, εκδόθηκε το έτος 1991 από τις εκδόσεις των αδελφών Κυριακίδη, τον οποίον επίσης τα Αναστάσιο Κυριακίδη πριν από λίγες μέρες τίμησε η Εύξηνος Λέσχη της Θεσσαλονίκης για το πολύ σπουδαίο έργο του. Το Ποντιακό Θέατρο Νότια Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία 1810-1917, το έτος 1995 εκδόθηκε αυτό το έργο. Το Ποντιακό Θέατρο Νότια Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Αζερβαϊτζάν, Τσετσενία 1917-1985, το οποίο εξεδόθηκε το έτος 2000. Και το Ποντιακό Θέατρο στην Ελλάδα το 1922-2002, το οποίο εκδόθηκε το έτος 2003. Όλα σημαντικότατα έργα του αείμνηστου Ερμή Μουρατίδη. Έγραψε πάρα πολλά θεατρικά έργα. Δεν μπορώ να τα αναφέρω, θα αναφέρω ελάχιστα από αυτά. Ο Δράκος το 1965, το Νεκροταφείο το 1970, ο Στραγγαλιστής το 1970, η Μακριά Βαθιά Σιωπή το 1971, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης το 1922, Τάσος και Τασία το 1974, το Περιστέρι και το Γεράκι το 1975 και πολλά πολλά άλλα έργα. Έγραψε επίσης σενάρια, ανάμεσα στα οποία ο Ζητιάνος του Καρκαβίτσα, Λιγερή του Καρκαβίτσα, ο Βασίλης Αρβανίδης του Μυρβίλη, η Φωτεινή Σάντρη, ο Κόκκινος Βράχος κλπ. Κλπ. Στη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας του, τιμήθηκε για τη δράση του από ποντιακά σωματεία, όπως η Εύσινο Λέσχη Θεσσαλονίκης, η Εύσινο Λέσχη Ιβέρειας, ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός Ποντίων Αθηνών, ενώ ήταν ομιλητής σε εκδηλώσεις ποντιακών σωματείων, συλλόγων και ομοσπονδιών. Ο Ερμής Μουρατίδης έφυγε από κοντά μας στις 28 Οκτωβρίου 2015, σε ηλικία 84 ετών, και άφησε πίσω του, όπως σας είπα, την σύζυγό του Μαρία και τα δύο του παιδιά, Αναστασία και Λεωνίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την προσινή εκδήλωση και το Φόρτο Πεταλίδη για την πρόταση που με έκανε να είμαι συνδιοργανωτής αυτή την εκδήλωση μνήμης για τον Ερμή Μουρατίδη, με τον οποίο είχα την χαρά και την τιμή, όπως λένε, να συνεργαστούμε για πάρα πολλά χρόνια. Η απόψινή βραδιά νομίζω έτσι έχει αυτό το χαρακτήρα της μνήμης και η παρουσία φίλων και συνεργατών απόψε στην αίθουσα νομίζω θα πάει τη συζήτηση προς τα εκεί και έτσι θα μου επιτρέψετε δύο λόγια για τον Ερμή. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος στις ιδιότητές του.
Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω. Ένας πολύπλευρος καλλιτέχνης δημιουργός ο Ερμής, ένας κοινωνικός αγωνιστής που είχε το θάρρος της γνώμης του και είχε και το ήθος της πολιτικής του, των πολιτικών του πεποιθήσεων, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που παράγουν και πολιτικό και κοινωνικό ήθος. Και βέβαια ήταν και ο δάσκαλος. Ο Ερμής είχε ένα λόγο δασκάλου και μία παρουσία δασκάλου. Και όσοι είναι απόψε στην αίθουσα, νομίζω αυτό θα το έχουν έντονα στη μνήμη τους. Με τον Ερμή γνωριστήκαμε το 1995. Ήμουνα τότε νεαρός εκδότης του περιοδικού Ένεκεν. Και στην ομάδα βρισκόταν η κυρία Έλληνα Βραμίδου, που σήμερα διδάσκει ελληνικό πολιτισμό και φιλοσοφία σε ένα από τα αρχαιότερα και σπουδαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Και ο Όμηρος ο Ταχμαζίδης, ήμασταν ο πρώτος πυρήνας του περιοδικού Ένεκεν και το ενδιαφέρον ήταν ότι ο Ερμής, παρόλη τη διαφορά ηλικίας που είχαμε, ήρθε και έδεσε σε αυτή τη νεανική τότε ομάδα και αυτό δείχνει την αγάπη που είχε για τους νεότερους και το ανήσυχο πνεύμα του. Και είχα επίσης την τύχη να είμαι ο εκδότης των περισσότερων έργων του, ανέφερε ο πρόεδρος μερικά, είναι τα θεατρικά του Άπαντα. Επίσης ένα βιβλίο που είναι θεωρητικό για τον κινηματογράφο και βέβαια τη συχνή συνεργασία που είχαμε στο περιοδικό Ένεκεν και την αρθρογραφία. Το ενδιαφέρον με το... νομίζω αξίζει τον κόπο να πούμε και μερικά έτσι που θα λέγαμε θεωρητικά για το έργο του Ερμή. Το έργο του είναι μεγάλο, έχει πολλές διαστάσεις όπως προαναφέρθηκε. Νομίζω το ενδιαφέρον με τον Ερμή, ειδικά θα έλεγα στη θεατρική του παραγωγή, θα σας διαβάσω μετά ή θα σας διαβάσει ο Φόρης ένα μικρό χαιρετισμό από την σκηνοθέτη Κέτη Σαμαρά, που ανέβασε τον Δράκο, το μοναδικό δικό του θεατρικό έργο που ανέβηκε. Νομίζω το ενδιαφέρον με το έργο του Ερμή είναι ότι όπως και άλλοι πνευματικοί άνθρωποι λογοτέχνες της πόλης αποτυπώνει το τραύμα της σύγχρονης ιστορίας στο έργο του. Και μάλιστα έχει μια ιδιαίτερη ματιά ο Ερμής, έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο που έχει αναφερθεί στο τραύμα. Όταν μιλάμε για τραύμα αναφερόμαστε βέβαια στη σχέση του ανθρώπου, τον ανθρώπου με την ιστορία. Και η Θεσσαλονίκη είναι ένα πεδίο, μια περιοχή όπου αυτό είναι εντονότατο. Μιλάμε για την ανταλλαγή των πληθυσμών, μιλάμε για τις βίες ανακατατάξεις των συνόρων στις αρχές του 20ου αιώνα. Εδώ ήταν το πεδίο δοκιμής για την πιο αιματηρή σφαγή στην ιστορία της ανθρωπότητας, που ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, μιλάμε για τους Βαλκανικούς πολέμους. Μιλάμε βέβαια για το ολοκαύτωμα, την κατοχή, και τον Εφήλιο Πόλεμο και τη συντριβή της αριστεράς στον Εφήλιο Πόλεμο. Σε αυτό λοιπόν το καμβά τον ιστορικό, το ενδιαφέρον με το έργο του Ερμή είναι ότι δείχνει ότι η οικογένεια είναι ένα πεδίο που παράγει το τραύμα. Καθώς ενεργοποιούνται όλες οι κοινωνικές δυνάμεις, η οικογένεια παίζει έναν ειδικό ρόλο. Αυτό αποτυπώνεται ιδιαίτερα για παράδειγμα στο Δράκο, όπου ο Δράκος είναι ένα μέλος μιας οικογένειας. Και αυτό νομίζω είναι ένα πεδίο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ερευνηθεί και από τους νέους επιστήμονες. Να αναφέρω επίσης ότι για να δείξουμε το πόσο ευαίσθητος και δραστήριος ήταν ο Ερμής, έχει συνεργαστεί και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είχε δουλέψει με θεατρική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και βέβαια και με την Εβραϊκή Κοινότητα Θεσσαλονίκης, όπου έχει βγει μια γενιά Εβραίων συμπολιτών μας, που είναι ερασιτέχνης, ηθοποιοί και κάποιοι είναι και επαγγελματίες, που έχουν περάσει από τα χέρια του Ερμή Μουρατίδη. Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι σε εκδηλώσεις όπως αυτές, που μαζεύονται οι φίλοι και ακούσαμε εδώ την εξαιρετική μουσική του δασκάλου, αναδύεται το κοινωνικός χαρακτήρας που έχει η τέχνη. Δηλαδή η προσφορά ενός ανθρώπου στα δημόσια δεν περνά παρόλες τις δυσκολίες. Εκεί του γνωρίζουμε πόσο δύσκολο ήταν για τον Ερμή να είναι δημιουργός αυτού του έργου. Παρά τις μεγάλες, τις τρομακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας δημιουργός στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, η απήχηση, η ανταπόκριση μάλλον
από το κοινό είναι σημάδι ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας του έργου και της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, νομίζω έτσι πρέπει να βλέπουμε το έργο του Ερμή, σαν μια πολύτιμη παρακαταθήκη στην πόλη και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για την πορεία του έργου του, γιατί από την επαγγελματική μου εμπειρία ως εκδότης πολιτιστικού περιοδικού και ως εκδότης, βλέπω τα έργα σημαντικών δημιουργών, από τη στιγμή που φεύγουν από τη ζωή, να εξαφανίζονται, να καταστρέφονται και να περνούν στη λύθη. Και θα πρέπει να τολμήσουμε να πούμε κάποια πράγματα στο πνεύμα που μας δίδαξε ο Ερμής. Η ελληνική κοινωνία δεν έχει τις δομές να αξιοποιεί σε βάθος αυτό που της αφήνεται ως παρακαταθήκη και κληρονομιά. Υπάρχουν σε ατομικό επίπεδο υπάρχουν πολλοί φιλότιμες προσπάθειες και υπάρχουν και πολλοί νέοι επιστήμονες που πραγματικά κάνουν μια αξιόλογη και θαυμάσια δουλειά, αλλά σε γενικές γραμμές ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος η κληρονομιά, που είναι ένα έργο μόχθου με υδρότα και αίμα των δημιουργών, να χαθεί. Εμείς από τη μεριά μας αυτό το έργο του Ερμή το υπερασπιζόμαστε και θα το υπερασπιζόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Και κλείνοντας, θα να πω ότι η παρουσία σας εδώ είναι ακριβώς αυτό το αισιόδοξο, αν μπορούμε να πούμε, κομμάτι, η αισιόδοξη διάσταση στη σχέση ανάμεσα στο δημιουργό και στην κοινωνία. Και αντλώντας από τη δική σας παρουσία, από τη μνήμη σας, από τις εμπειρίες που είχατε με τον Ερμή ως συνεργάτη και δάσκαλο και από την ωραία μουσική του Μιχάλη, μπορούμε να πούμε ότι ο Ερμής απόψε θα ήταν χαρούμενος και περήφανος. Ο Ερμής ερχόταν συχνά και τις παρακολουθούσε. Καθόταν διακριτικά στην άκρη του θεάτρου, ήσυχος και προσιλωμένος. Στο τέλος οι ηθοποιοί τον πλησίαζαν και ρωτούσαν τη γνώμη του. Τους μιλούσε με πολύ αγάπη και απαντούσε στις ερωτήσεις τους με παιδικό ενθουσιασμό. Το θυμάμαι στην πρεμιέρα που ήρθε με την οικογένειά του, την συγκίνησή τους στο τέλος και τις ευχαριστίες σε όλους μας. Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση σε αυτόν ήταν η μεγάλη αγάπη του για το θέατρο και τη Σαμαρά. Στη σημερινή μας εκδήλωση έχουμε τον χαιρετισμό του Νίκου Κολοβού, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει, ο οποίος λέει: «Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση μνήμης για την προσφορά και το έργο του Έινους του Ερμή Μουρατίδη, θα ήθελα να απευθύνω προς όλους σας τον εγκάρδιο χαιρετισμό μου από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κουθουβουέ. Ο Ερμής Μουρατίδης υπήρξε σκηνοθέτης, θεατρολόγος, συγγραφέας και ερευνητής του θεάτρου. Άφησε πίσω του πλούσια σκηνοθετική δράση, πολλά σενάρια, θεατρικά έργα και μελέτες. Θεωρώ πολύ τιμητική τη δωρεά έργων του στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η συνεργασία του με το Κουθουβουέ ξεκίνησε το 1964 και σκηνοθέτησε 4 παραστάσεις της Ποντιακής Σκηνής. Υπήρξε ένας γνήσιος και επίμονος πρεσβευτής του Ποντιακού Θεάτρου στην Ελλάδα. Και ευχαριστούμε πολύ που υπήρξε. Η απουσία του είναι δυσαναπλήρωτη». Περνάμε τώρα στον χαιρετισμό του εκπροσώπου της Ελληνικής Εταιρείας Σκηνοθετών, η οποία τον είχε τιμήσει σε μία περίοδο προς το τέλος της ζωής του, και ο λόγος είναι στον Κώστα τον Εφρεμίδη. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ στην εκδήλωση μνήμης για την προσφορά και το έργο του σπουδαίου πόντιου συνάδελφου και φίλου σκηνοθέτη Ερμή Μουρατίδη ως εκπρόσωπος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, ως πόντιος αλλά και προσωπικά ως άνθρωπος που τον θαύμαζα και τον θεωρούσα πολύ κολλητό φίλο. Η ποντιακή καταγωγή είναι αναμφισβήτητα μέρος της κουλτούρας των περισσότερων από εμάς εδώ και αναπόφευκτα καθορίζει τις επιλογές, τις πράξεις, τα έργα, την πορεία και τη δημιουργία. Ο Ερμής ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα ενός ποντίου καλλιτέχνη που η καταγωγή του αυτή σηματοδότησε όλη την πορεία και το έργο του. Και αντίστοιχα, το ταλέντο του και η δημιουργικότητα του παραγωγή σηματοδότησαν την αναγνώριση αποδοχή σε ένα μεγάλο μέρος του κοινού της κουλτούρας των ποντίων
του Ποντιακού Θεάτρου της Ποντιακής Πνευματικής Παραγωγής. Είμαι λίγο συγκινημένος, γιατί όταν έφυγε ο φίλος ο Ερμής πριν 4,5 χρόνια, ήμουν σε γυρίσματα στο εξωτερικό και μου ήρθε ένα μήνυμα από τη γυναίκα μου, μας άφησε και δεν μπόρεσα να με ούτε στην κηδεία του, ούτε μετά στο μνημόσιο. Δεν θα επεκταθώ στις λεπτομέρειες και στο έργο του, στην ποντιακή σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας που δημιούργησε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάλεψε για την έδρα της ποντιακής σκηνής στο Κουκουβουέ. Στο αξιόλογο ερευνητικό του έργο, σε βάθος έρευνα του Ποντιακού Θεάτρου που έκανε, στις μελέτες που δημοσίευσε για το Ρωμαϊκό Θέατρο του Ευξήνου Πόντου, τις σπουδαίες μελέτες για το Ποντιακό Θέατρο που συνέγραψε για θεατικά του έργα και σενάρια του. Αυτά θα αναδείλουν διεξοδικά τη συνέχεια οι συνομιλητές. Θα σταθώ πιο σημαντικά από όλα που διαπερνούσε σαν ραχοκουκαλιά το σύνολο του έργου του. Τη μεγάλη δίψα του για την επιθυμία του να διεισδύσει, να καταγράψει, να μελετήσει και να αναδείξει τις μοιχές, τις εκφάνσεις της ποντιακής κουλτούρας, της ελληνικής τέχνης που γεννήθηκε στις ακριβιαλιές του Ευξήνου Πόντου και της Μαύρης Θάλασσας και ξεριζώθηκε από εκεί μετά από αιώνες δημιουργίας, ταξίδεψε μέχρι τα πέρατα της γης και βρέθηκε διωγμένη στη Μακεδονία για να διασωθεί μέσα από τις κοινότητες, τα χωριά, τις πόλεις, τις γειτονιές των ποντίων προσφύγων. Αυτή ήταν η μεγάλη του επιθυμία, να διασώσει αυτόν τον δικό μας πολιτισμικό θησαυρό, να τον καταγράψει, να τον αναδείξει και να τον τιμήσει. Γι' αυτό και η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών και εμείς όλοι εδώ έχουμε δύο λόγους να τιμούμε τη μνήμη του ανθρώπου αυτού του καλλιτέχνη. Ο ένας για το καλλιτεχνικό έργο και ο άλλος για την απόρριστη επιθυμία του να τιμήσει τις ρίζες του, να θυμίσει σε όλους ποιος ήταν ο Πόντος, ποια ήταν η ποντιακή κουλτούρα, ποιος ήταν ο ποντιακός πολιτισμός. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Στη μνήμη του Ερμή Μουρατίδη, ας σταθούμε κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους δημιουργούς, σε αυτούς τους καλλιτέχνες που μέσα από το έργο τους προσεγγίζουν, αξιοποιούν, μεταγράφουν, μετασχηματίζουν την ποντιακή μας παράδοση, την ιστορική μας μνήμη σε νέα σύγχρονη δημιουργία. Η τέχνη μένει μέσα στον χρόνο σαν βιωματική εικόνα της ιστορίας και είναι ο μόνος ίσως τρόπος να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία, την ιστορική μας μνήμη. Λαός χωρίς τέχνη και χωρίς πολιτισμό του ζωντανού είναι λαός χωρίς ιστορία, που είχε πει κάποτε ο Ερμής. Και το χρωστάμε αυτό στον Ερμή τον Μουρατίδη, που κράτησε ζωντανή τη μνήμη και την τέχνη του Πόντου, του Ποντιακού Θεάτρου και την Ποντιακή Κουλτούρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πορείας αρχές του 1980. Η αγάπη του για τον προσφυγικό και ποντιακό ελληνισμό και κυρίως για το θέατρο εντεύθεν και εκείδεν του Αιγαίου, όπως έλεγε, μας έφερε κοντά. Εγώ μέσα από τις στήλες των εφημερίδων και των τηλεοπτικών σταθμών που εργαζόμουν, αναδείκνυε αυτές τις δράσεις. Στη συνέχεια, αρχές του 1997, όταν μαζί με τον αδελφό μου Γιώργο Πεταλίδη εκδώσαμε την εφημερίδα Εύξενος Πόντος, οι ιδέες αυτές διαχύθηκαν στο αναγνωστικό κοινό και μας διέθεσε απλόχερα και αφιλοκερδώς τα κείμενα και τους προβληματισμούς του. «Γράψε, βρε», μου έλεγε, «να μάθουν οι Έλληνες ότι οι Πόντιοι δεν είναι μόνο ντίβριμ ντίβριμ. Καλά είναι και αυτά, αλλά τεμετέρ, σομπόντων και σιρωσίαν είχαν υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Πρώτος ομιλητής θα είναι ο Παύλος Ελευθεριάδης του Γεωργίου, ο οποίος γεννήθηκε το 1956 στο Σταυροχώρι Κιλκής, από γονείς ποντιακής καταγωγής. Οι παππούδες του, Έλληνες από το Κάρσκ, από το Βεζίν και ο πατέρας και Αμυρχάν η μητέρα, έζησαν σε αυτά τα χωριά έως το Μάρτιο του 1918, χρονιά που υπογράφτηκε η συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ μεταξύ Ρωσίας, Γερμανίας και Τουρκίας. Νιώθω συγκινημένος γιατί βλέπω μπροστά μου δύο πρωταγωνιστές
του Ερμή του Μουρατίδη, την κυρία Μέρη. Βλέπω ανθρώπους που χαίρομαι που τιμούν σήμερα αυτή την εκδήλωση. Ανέφερε σε κάποια στιγμή ο κύριος Φώρης Πεταλίδης ένα μήνυμα που μας στέλνει ο Νίκος ο Κολοβός, ο τωρινός, ο σημερινός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου, και τον ευχαριστώ γιατί δούλεψα επί 43 χρόνια συναπτά και αγάπησα αυτό το θέατρο που για μένα ήταν ευλογία και ήμουν τυχερός που βρέθηκα σε μια τέτοια θέση να έχω δουλειά όλο αυτό τον καιρό και να χαίρομαι αυτό που αγάπησα να κάνω από μικρός. Ο Νίκος ο Κολοβός είπε πολύ καλά λόγια, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον Άρη τον Στυλιανού, τον δέος πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που με τον Γιάννη τον Αναστασάκη, όταν είχαν αναλάβει τη διοίκηση και την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιάννης Αναστασάκης, ήταν αυτοί που στείλαν ευχαριστήρια επιστολή για τα έργα που είχε δωρήσει ο κύριος Μουρατίδης στη Δραματική Σχολή, τρεις φορές επί όλους τους τόμους, συν τον τόμο για τον ελληνικό κινηματογράφο, για να έχουν, έλεγε, τα παιδιά να διαβάζουν. Την ευχαριστήρια επιστολή δεν την έστειλε η προηγούμενη διεύθυνση επί κυρίου Βούρου, όπως δεν είχε κάνει και την τιμητική εκδήλωση που είχα οργανώσει. Είχα πάει στον κύριο Φωτιάδη στο σπίτι του, με φιλοξένησε, προσφέρθηκε, σας βλέπω μπροστά μου κύριε Φωτιάδη, και συγκινούμε με την πολύ μεγάλη υποδοχή, καλή υποδοχή που μου κάνατε, και ήσασταν και διαθέσιμος να κάνετε τα πάντα. Και να βάγισε και εκείνη η εκδήλωση. Αναφέρω τον κύριο Άρη Στυλιανού και τον κύριο Αναστασάκη, γιατί αυτοί ήταν αυτοί που στείλαν ευχαριστήρια επιστολή, αυτό που δεν είχαν κάνει δηλαδή οι άλλοι, στην κυρία Μέρη Μουρατίδου που βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου. Τώρα για την οικονομία του χρόνου, θα αναφερθώ κυρίως στο έργο του κυρίου Μουρατίδη, όπως μας το δίδαξε και όπως μέσα από τα έργα του προσπάθησε να το προσεγγίσει. Κράτησα στο μυαλό και στην καρδιά μου όλες εκείνες τις στιγμές που έζησα από κοντά τον Ερμή Μουρατίδη. Ο πολιτισμός μας, έλεγε, δεν είναι μόνο ντίβριμ, όπως προανέφερε και ο Φώρης ο Πεταλίδης. Όχι, δεν ήταν αρνητικός αυτά, γιατί και αυτά συνέβαλαν, όπως ο ίδιος έλεγε, να σωθεί η γλώσσα μας, η χορή, τα τραγούδια μας, τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις μας γενικά. Ο Ερμής Μουρατίδης, σαν ένας σχολαστικός αρχαιολόγος, ανέσκαπτε για να ανακαλύπτει τις αρετές, την ιδεολογία, τη βαθιά ουμανιστική δομή των ποντιακών θεατρικών έργων. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος τον πίστευε. Την περίοδο 1977-1978, ύστερα από συνεχείς διεργασίες με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Σπύρο Ευαγγελάτο, και τον πρόεδρο της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, που ήταν τότε ο Νίκος Μπακόλας, ο οποίος θήτευσε αργότερα για δύο περιόδους διευθυντή στο Κρατικό Θέατρο, αλλά ήταν και ο εισηγητής δραματολογίου, γιατί εκείνα τα χρόνια υπήρχε μια καλλιτεχνική επιτροπή, διάβαζε έργα και τα πρότεινε στον διευθυντή ανάλογα με το όραμα που είχε, το τι ήθελε να δώσει σαν πνευματική τροφή στο χώρο μας, εδώ της Βορείου Ελλάδος. Γιατί το Κρατικό Θέατρο δεν είναι Θεσσαλονίκης, είναι Κρατικό Θέατρο της Βορείου Ελλάδος και όλης της Ελλάδος. Μαθαίνουμε από το πολύτιμο έργο του Ερμή Μουρατίδη, το Ποντιακό Θέατρο, και εδώ θέλω λίγο να δώσουμε προσοχή, ιδιωματικό ημί των βορειοανατολικών παραλίων του Ευξήνου Πόντου, λειτουργούσε εκεί από αιώνες και στην Ελλάδα μετά το 1922 γετοποιημένο. Πρέπει να το δούμε σαν εργαλείο της εθνικής συνειδητοποίησης και της συνέχειας, σαν σπουδή της ιστορίας των ελληνικών θεατρικών μέσων, των θεατρικών εργαλείων, μα και σαν εκφραστή του πολιτισμού της Ρωμιοσύνης εκεί. Εξέφραζε ο Ερμής Μουρατίδης την απορία γιατί πρέπει η αφετηρία για τη διερεύνηση της θεατρικής μας παράδοσης να τοποθετηθεί ή να αρχίσει μόνο από το θέατρο της Κρήτης, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, και το θέατρο των Ελλήνων της Μαύρης Θάλασσας το πετάμε, δεν μας κάνει. Μπορεί να υπάρξει νεοελληνική πολιτιστική ταυτότητα χωρίς ορισμένες από τις κύριες συνιστώσεις της, τους ελληνικούς λαϊκούς πολιτισμούς του μικρασιατικού και ποντιακού πολιτισμού? Το Ποντιακό Θέατρο πρέπει να ενταχθεί στον κορμό, στο σώμα του νέου ελληνικού θεάτρου. Δηλαδή, να τοποθετηθεί πλάι στο ελλαδικό, αθηναϊκό, στο θέατρό μας της Οδυσσού και στο ελληνικό θέατρο των παραλίων της κεντρικής Μικρασίας, της Σμύρνης. Πρέπει το Ποντιακό Θέατρο να ενταχθεί στην ιστορία της εξέλιξης της ελληνικής θεατρικής μορφής και να μελετηθεί
Αναλόγως, και τελειώνω, αναφέροντας κάτι για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία όριζε τον τρόπο ζωής και σκέψης που οικοδομούσαν μια κοινωνία στην οποία εξασφαλίζεται η ανθρώπινη προσωπικότητα και η κοινωνική γαλήνη. Όλο αυτό το έργο που μας καταθέτει ο Ερμής Μουρατίδης βλέπει πολύ πλευρά όλες τις πτυχές και ανοίγει τους ορίζοντες ενός ερευνητή, ενός μελετητή. Δεν τα λέει από τη μία μόνο πλευρά. Έτσι θεωρώ εγώ ότι τα βλέπει πολύ πλευρά. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτή την εκδήλωση μνήμης και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω στοιχεία για το έργο και την προσφορά του Ερμή Μουρατίδη μέσα από το πρίσμα της συνεργασίας μου μαζί του, τα οποία ευελπιστώ να φωτίσουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο τη δημιουργική του πορεία, καθώς και ορισμένες πτυχές της ταυτότητάς του, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. Πιστεύω ότι προκειμένου να μπορέσει να διαγραφεί και να αποτιμηθεί το συνολικό του έργο, καθότι ο Μουρατίδης συνδύαζε, όπως είδαμε, τις ιδιότητες του ιστορικού του θεάτρου και του κινηματογράφου, του συγγραφέα και σκηνοθέτη, θα πρέπει να διοργανωθεί τουλάχιστον μια ειδική ημερίδα. Συμφωνώ δε απόλυτα με την πρόταση του Παύλου Ελευθεριάδη ως προς την αναγκαιότητα της περαιτέρω αξιοποίησης του έργου του από φορείς, όπως ενδεχομένως η Έδρα των Ποντιακών Σπουδών στο Απουθού, το Τμήμα Θεάτρου και η Σχολή Κινηματογράφου της Σχολής Καλλιτεχνών του Απουθού και άλλα ερευνητικά κέντρα και φορείς, μια που ο Ερμής αποτελεί σημαντικό συνδετικό κρίκο και πρόσωπο κλειδί για τις επόμενες γενιές μελετητών σχετικά με τη θέση του ανάμεσα στο ιστορικό ποντιακό παρελθόν και στη σύγχρονη διάσταση του ποντιακού θεατρικού γίγνεσθε. Ήδη ο καθηγητής θεατρολόγος Βάλτερ Πούχνερ, σε ανακοίνωσή του για το ποντιακό θέατρο στο συνέδριο με τίτλο «Λαϊκή παράδοση του πόντου, από το παρελθόν στο παρόν», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη μόλις πριν από λίγο καιρό, αναφέρθηκε δημοσίως στη σημασία του έργου του Μουρατίδη ως ιστορικού. Γνώρισα τον Ερμή το 2001, χάρη στον Παύλο Ελευθεριάδη, προκειμένου να αναλάβω να σχεδιάσω τα σκηνικά και κοστούμια του έργου του Γεώργιου Κανονίδη Απόλλωνα, «Η πρόσφυγη στην Ελλάδα». Δέχτηκα την πρόταση όσον αφορά μόνο τα κοστούμια, καθώς επρόκειτο για μια αρκετά μεγάλη παραγωγή. Τη σκηνογραφία την ανέλαβε η Ηλία Κούση. Όπως βλέπουμε εδώ στην φωτογραφία, είμαστε όλοι συντελεστές της παραγωγής και μάλιστα ο Ερμής μου κρατά τον ώμο έτσι σαν να μου συμπαρίσταται. Μια πολύ συγκινητική φωτογραφία. Παράλληλα, στη διάρκεια της προετοιμασίας της παράστασης, συζητούσαμε με τον Ερμή την οργάνωση μιας εικαστικής έκθεσης για το Ποντιακό Θέατρο, την οποία ήθελε να επιμεληθώ. Αν και πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δημήτριο Σαλπιστή, πρόεδρο τότε του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΘΜΟΕ, για αυτό το θέμα, η πρόταση δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε. Στο διάστημα εκείνο, είχαν προηγηθεί συζητήσεις γύρω από το Ποντιακό Θέατρο για την ιστορία του και όσον αφορά τα ερμηνευτικά προβλήματα του έργου, η πρόσφυγη στην Ελλάδα, αλλά και όσον αφορά τη συνεργασία του με άλλους σκηνογράφους κατά τον παρελθόν. Κατά αυτόν τον τρόπο, πληροφορήθηκα για τη συνεργασία του με σημαντικούς σκηνογράφους του ελληνικού χώρου, όπως ο Νίκος Πετρόπουλος, ο Σαχίνης, η Ιωάννα Μαλλεδάκη, η οποία άλλωστε υπήρξε δασκάλα και μέντορας μου, η Ρένα Γεωργιάδου. Και επίσης είχα την τύχη να δω, σε σχέση με αυτό, τις ζωγραφικές μακέτες των καλλιτεχνών που τις είχαν εκπονήσει για τις ανάγκες της δραματουργίας του Ποντιακού Θεάτρου για όλα τα έργα τα οποία είχε σκηνοθετήσει ο Ερμής. Ήδη σε αυτό το στάδιο και μετά από την πρώτη μου επαφή με τους πρόσφυγες, αντιλήφθηκα πως είχα να δουλέψω πάνω σε ένα πολύ καλογραμμένο έργο, με δομή, με πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, που ήταν συνάμα μάρτυρας μιας πραγματικής περιπέτειας. Αυτή των Ελλήνων προσφύγων του Πόντου και συγκεκριμένα της σημερινής Γεωργίας, στην απόπειρά τους να καταφύγουν στην Ελλάδα και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το έργο αυτό, που σύμφωνα με τον Μουρατίδη εντάσσεται στην δραματουργία της περίοδου της Σοβιετικής εποχής, με ενδιέφερε επιπλέον ακόμα περισσότερο και με αφορούσε προσωπικά, καθώς η έρευνά μου γύρω από την ενδυμασία της εποχής εκείνης, την προεπαναστατική Ρωσία, είχε άμεση σχέση με το θέμα της διατριβής που επωνούσα.
Σκηνοθέτησε, όπως προαναφέρθηκε, 36 έργα σε συνεργασία με διάφορους φορείς. Παραθέτω εδώ κάποιες δικές του χαρακτηριστικές ατάκες που είχα σημειώσει στις συνεντεύξεις μου μαζί του. Για τον εαυτό του, είχα το ελάττωμα να ερευνώ. Για τον ηθοποιό, μέτρα τι λες, πώς το λες, πώς περπατάς. Με τον όρο λέξη, εννοούσε τον τρόπο έκφρασης. Μου έκανε πάντα εντύπωση ο όρος αυτός και το γεγονός ότι τον σημείωνε με κεφαλαία γράμματα για να υποδηλώσει και να υπογραμμίσει τη σημασία του. Θεωρούσε ότι επιδράσεις από το αρχαίο θέατρο γίνονταν αισθητές στη δραματουργία των Φωτιάδη και Κανονίδη από τον τρόπο της έκφρασης, σύνδεσης της λέξης και της απεικόνησης αυτής της λέξης. Η θεατρική οικονομία των έργων θυμίζει το αρχαίο δράμα, δήλωνε. Στο ποντιακό θέατρο τίποτα δεν είναι περιττό. Την οικονομία τη διδάχτηκαν εκεί, υποστήριζε. Οι Ρώσοι την αρέσανε. Ο Κανονίδης στο Σοχούμ σπούδασε θέατρο. Πίστευε ακόμη ότι ο σημερινός καλλιτέχνης πρέπει να βρει ποια είναι η λύση στο κοινωνικό πρόβλημα. Προέτρεπε τον εργάτη του θεάτρου να βοηθήσει στη δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, μιας νέας κοινωνίας, και ο τρόπος που εξέφραζε αυτό του το όρομα μου θύμιζε έντονα τα μανιφέστα των Ρώσων φουτουριστών, ζωγράφων, σκηνογράφων, ποιητών και σκηνοθετών που μελετούσα στη διατριβή μου. Εδώ από ένα σημείωμα που είχε γράψει για πρόγραμμα ποντιακής παράστασης, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα αυτόν του τον τόνο. Η σημερινή εκδήλωση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο καλλιτεχνικός οργανισμός Ποντίων Αθηνών, γιατί μην θεωρηθεί ότι είναι υπερβολικό, αλλά Ερμής Μουρατίδης και καλλιτεχνικός οργανισμός Ποντίων Αθηνών αποτέλεσαν την Λίδια Λίθο για το Ποντιακό Θέατρο. Σκηνοθέτης, θεατρολόγος, συγγραφέας έχουν υποθεί ήδη αυτά, ερευνητής του Ποντιακού Θεάτρου με πλούσια σκηνοθετική δράση στον καλλιτεχνικό οργανισμό Ποντίων Αθηνών, ανεβάζοντας καταπληκτικά έργα την περίοδο που στην διοίκηση ήταν ένας επίσης σπουδαίος ποιητής Ηλίας Τσιρκινίδης και ένας άνθρωπος των γραμμάτων, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο ανεβάσαν το Ποντιακό Θέατρο πολύ ψηλά και ολόκληρα, αν δεν κάνω λάθος, 7 χρόνια ανεβάσανε καταπληκτικά θέατρα, θα τα πω μετά. Επειδή υπήρχε περιορισμένος χρόνος, δεν μπόρεσα να φέρω και φωτογραφίες από αυτή τη δουλειά που έχει κάνει ο καλλιτεχνικός οργανισμός. Αλλά έχει αφήσει πολύ μεγάλη παρακαταθήκη ο Ερμής ο Μουρατίδης και η προηγούμενη διοίκηση, και μάλιστα όσοι θέλουν να ερευνήσουν το Ποντιακό Θέατρο, ο καλλιτεχνικός οργανισμός είναι ανοιχτός, γιατί υπάρχει και πλούσιο υλικό. Πριν 42 χρόνια συμμετέχοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εξήμου Λέσχης Θεσσαλονίκης, μου προξένησαν ιδιαίτερη εντύπωση απανωτά έγγραφα προς το Διοικητικό Συμβούλιο με κοφτές μικρές προτάσεις και την υπογραφή Ερμής Μουρατίδης σκηνοθέτης. Ένα από τα έγγραφα αυτά άρχιζε ως εξής. Το θέμα είναι το Ποντιακό Θέατρο, δηλαδή ο πολιτισμός των Ελλήνων του Πόντου. Πολιτισμός που δεν πρέπει να χαθεί, και συνέχιζε. Το ποθούμενο είναι μέσα από το Ποντιακό Θέατρο να φανεί η κουλτούρα, ο πολιτισμός των Ποντίων, οι αγώνες μας για ελευθερία και ευτυχία και όλη εκείνη η λεβενδιά και περηφάνεια μας. Ταυτόχρονα να επηρεάσει την εθνική μας νεοελληνική κουλτούρα και τα δυο πάρα πολύ σημαντικά. Χαρακτηριστικό της έντασης, του πάθους και της αφοσίωσής του είναι η φράση του σε αυτό το έγγραφο. Προσκυνώ όποιον υπηρετεί αυτήν την μεγάλη ιδέα. Τα έγγραφά του εκείνα που αποτέλεσαν την αφορμή και την αρχή της ουσιαστικής γνωριμίας μου με τον Ερμή Μουρατίδη εξέφραζαν μια έντονη αγωνία για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον του Ποντιακού Θεάτρου, ταυτόχρονα όμως έδειχναν έναν άνθρωπο αποφασισμένο να αφιερωθεί αποκλειστικά σε αυτό. Ήταν η εποχή που ο Ερμής οραματιζόταν και αγωνιζόταν για ένα Ποντιακό Θέατρο που να μην περιορίζεται μόνο σε πιστές ηθογραφικές, λαογραφικές παραστάσεις, απαλλαγμένο από τις συγγνωστές αδυναμίες και ατέλειες των ερασιτεχνών συντελεστών, ενταγμένο ισότιμα στο εναλλασσόμενο δραματολόγιο των μεγάλων κρατικών σκηνών, και για τον λόγο αυτό ζητούσε τη συνδρομή και στήριξη της Ευξήνου Λέσχης. Όπως είδατε στο folder απάνω, το 1982 τόλμησαν οι φοιτητές, οι Πόντιοι, κατόπιν παρότρισης του Παναγιώτη Σολυμπιανίδη, να ανεβάσουν ένα ποντιακό έργο με τον Ερμή τον Μουρατίδη. Εμείς δεν το γνωρίζαμε τον Ερμή τον Μουρατίδη. Ήταν ο άνθρωπος που είχε δουλέψει για το θέατρο.
και μια ομάδα πήρε μια ομάδα εύπλαστη και αγάπη για το ποντιακό στοιχείο και μας έκανε ηθοποιούς και μάλιστα η Ιωάννα Εμμανουλάκη τον έλεγε κάποια στιγμή «Ερμή, αυτοί πατάνε τη σκηνή καλύτερα και από τους δικούς μας για να μας τονώσει το ηθικό». Η ζωή μου θα ήταν πολύ διαφορετική αν δεν είχα γνωρίσει τον Ερμή προς το έλασον, όχι προς το δίσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι από τους τυχερούς που το γνώρισα. Άφησε το στίγμα του επάνω μου. Μου έμαθα να τραγουδάω, με έμαθε το θέατρο, με έμαθε να βγάζω τα συναισθήματά μου και με έμαθε να στέκομαι έτσι μπροστά σας. Αυτός ήταν ο Ερμής. Κάνοντας την αποθήκη της Στοφορίνας το 85, στο Δήμο Αμπελοκήπο τότε, κύριε Σαπρανίδη, που ήσασταν δήμαρχος τότε, είχα ένα κομμάτι για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που αναφέρεται μέσα στην αποθήκη της Στοφορίνας. Έκανα τον ρόλο του βέβαια εκείνη την εποχή. Και μου έδινε ο Ερμής, που τα έδινε τόσο ζωντανά και μου έλεγε «Δες τους, έρχονται, έρχονται, είναι 300, πεθαίνουν, χάνονται, οι αδέλφια σου, οι παππούδες σου». Και μου βγάζει όλο το συνέστημα. Ακούστε το λοιπόν. «Ε, ρίζα, ατόσον μόνο να λέω σας, όσοι ανθρώπιο τον υπαρχανά τη χωρί μου, 300 ψύια αυκάσο γυαλών, όπου επερμέναμε τα παπόρε να έρχουν τα μπέρνε μας. Επέθαναν 92. Μικροί, τρανοί, αγούρ, γυναίκα. 100 δίνω μάτπα επέθαναν κοφών το τύμπα κουέα το σοτσόντι σε λιμπέα. Άλλα εδώ κάτι ψήνα του να πάω στον παπόρ και έστειρα να στη θάλασσα. Εξέρετε πώς νομάτα έρθαμε ως σήμερα να δά. 80 ή 300. Έχοντας υπόψη όλη την παραπάνω σημαντική προφορά, την οποία δεν έχω αναφέρει, έχουν λεχθεί εδώ πέρα τόσα πολλά, ήταν σημαντική προσφορά του μαρξιστή, ερευνητή, μελετητή, συγγραφέα, σκηνοθέτη και θεατρολόγο Ερμή Μουρατίδη, ο σύλλογος για όλα αυτά που δίνησε για την πολυετή προσφορά του στο Ποντιακό Θέατρο και για τις συγγραφικές του ικανότητες. Σε συνεργασία με την Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, τον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Καλαμαριάς και την Οικονομική Στήριξη των Γιατρών Χρήστο Αντωνιάδη, Παναγιώτη Σελβιαρίδη και τον Γιάννη Ιωσηφίδη, διοργανώσαμε ειδική τιμητική εκδήλωση «Εν ζωή» για τον Ερμή Μουρατίδη στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη. Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 2004. Του απονεμήθηκε σχετική αναμνηστική πλακέτα, έντυπη ευαρέσκεια, τον ανακηρύξαμε επίτιμο μέλος του Συλλόγου και αναρτήσαμε τη φωτογραφία του στα γραφεία του Συλλόγου. Στη συνέχεια τον τίμησε η χοροδία του Προμηθέα με ποδιακά τραγούδια. Ο θεατρολόγος Πόλης Χάιτας για τον Ερμή αναφέρει «Ο άνθρωπον πολλά εκοπίασεν, πολλά ενεγκάστεν και πολλά χρωστά το Ποντιακόν Θέατρο στο Μουρατίδη. Αξίζει τον η τιμή. Συγχαρητήρια στην Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης, την εφημερίδα Εύξηνο Πόντο και το περιοδικό Ένεκεν τον τύπο σήμερα». Ο δικός μας Ερμής. Ο Ερμής Δεμέτερον, ο Ερμής όλων μας. Το τιμάμε σαν σήμερα που άπλωνε προστατευτικό το βλέμμα του πάνω μας όλο ενδιαφέρον να βοηθήσει, να μας διδάξει. Μιλάτε αργά και καθαρά. Απευθύνεστε στους εργάτες, στους εργαζόμενους. Δεν πρέπει μόνο να δίνετε την πληροφορία, πρέπει να τους αφήνετε και το χρόνο να την επεξεργαστούν. Δω ένα τούτο τούρου. Πέντε, εγώ δεν βγήκα καλός μαθητής, γιατί δεν μιλάω τόσο καθαρά όσο θα ήθελε ο Ερμής. Επέλεξα αντί ενός κλασικού χαιρετισμού
που θα αναφερόταν στα βιογραφικά του στοιχεία και στο έργο του, να κάνω μία αναφορά μέσα από ένα βιβλιαράκι που εκδόθηκε με φροντίδα της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ το 2007 και έχει τον τίτλο «Οδή στο Γιάννη Χαλκίδη ποίηματα», να σκιαγραφίσουμε την προσωπικότητα αυτού του σπουδαίου ανθρώπου μέσα από τα δικά του λόγια. Γράφει λοιπόν στο εισαγωγικό σημείωμα, μεταξύ άλλων, δεν θα το διαβάσω όλο. «Το 1966 ετοίμαζα ταινία μεγάλου μήκους με σενάριο δικό μου, με τον τίτλο «Το κελί νούμερο 7». Η ταινία θα έδειχνε τις τελευταίες ώρες ενός κομμουνιστή που θα εκτελούνταν το πρωί με τους συντρόφους του από τους Γερμανούς στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζει την προσπάθεια που έκανε για να βρεθεί χρηματοδότης. Τελικά βρέθηκε η χρηματοδότηση υπερηβόητη. Και διαβάζω παρακάτω. «Διηγήθηκα το γεγονός στο Γιάννη Χαλκίδη και μου είπε ενθουσιασμένος: θα με βάλεις κομπάρσο. Η ταινία δεν έγινε γιατί ο Γιάννης Χαλκίδης δεν έγινε κομπάρσος, μας πρόλαβε η Χούντα. Ο Γιάννης δολοφονήθηκε από τους ασφαλίτες της Χούντας στις 5 Νάτου του 67 γιατί ήταν άνθρωπος και αγαπούσε τους ανθρώπους». Και τελειώνει: «Σε ακολουθούμε, αδερφέ Γιάννη Χαλκίδη, τα ποίηματά μου ας είναι μία μικρή προσφορά στη θυσία σου». Λίγες μέρες μετά, στις 28 Δεκάτου 67, γράφει ο Ερμής ο Μουρατίδης: «Θύμωσε ο ναύαρχος Βότσης Γιάννη Χαλκίδη, βρόντιξε ο στρατηγός Μακρυγιάννης, άστραψε ο γέρος του Μοριά Γιάννη Χαλκίδη. Όταν αχρίοι γαλονάδες βρώμισαν την πατρίδα και εσύ Γιάννη Χαλκίδη σήκωσε τη γροθιά και τους είπες όχι». Αυτά μέσα στη μαύρη τρομοκρατία. Συνεχίζει να γράφει διάφορα και να τα αφιερώνει στο Γιάννη Χαλκίδη και το 68 και το 69 αναφέρω ένα σύντομο πάλι που έγραψε στις 1 Τρίτου του 69. «Εμείς δεν θέλουμε τίποτε, είναι το χαρακτηριστικό του. Ένα πιάτο φαΐ και ένα βιβλίο. Εμείς δεν θέλουμε τίποτε. Τη σκιά κάτω από ένα δέντρο στον καυτό ήλιο του Αυγούστου και ένα ζεστό φιλί στις κρύες νύχτες του χειμώνα. Τώρα μας πήραν τη λάμψη από τα μάτια. Μας πήραν τη ζωή από τα χείλη. Ω, πώς θα ζήσουμε, πώς. Μεσάνυχτα, 1 Τρίτου 69. Φαίνεται ότι εκείνο το βράδυ ο Ερμής δεν κοιμήθηκε. Το βασάνιζε η απάντηση στο ερώτημα «πώς θα ζήσουμε, πώς». Και την επόμενη, φαντάζομαι πρωί-πρωί, στις 2 Τρίτου 69 σημειώνει: «Θα νικήσουμε, θα νικήσουμε, θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε, Γιάννη, γιατί έχουμε δίκιο. Θα διώξουμε τα κουράκια και θα έρθει πάλι ο ήλιος. Θα νικήσουμε, σου λέω. Θα ξαναχτίσουμε τα όνειρά μας». Ο άνθρωπος που ονειρευότανε και μέσα στα μαύρα σκοτάδια της δικτατορίας. Αυτός ήταν ο Ερμής. Ο άνθρωπος, ο κοινωνικός αγωνιστής, που πάλεψε για κοινωνική δικαιοσύνη, ο άνθρωπος που πάλεψε για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, ο άνθρωπος που άφησε διακριτό αποτύπωμα όχι μόνο με το έργο του αλλά και με τους αγώνες του. Είμαστε τυχεροί όλοι όσοι προλάβαμε να το γνωρίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ίδιον κάλλιον ουδήσιδε προσφωνήν φίλους. Αυτός είναι ο Ευρυπίδης διαστόματος Αιγαίου στην Μεντέια, που στα νεοελληνικά έχει γίνει Μηδία. Μεντέια ήταν ο αρχαίος ελληνικός προφορά. 1971, δεύτερο έτος στη δραματική σχολή του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης, και ήμουνα
και στο τραγούδι με την μελοδραματική και μονοδία. Έρχεται λοιπόν ο δάσκαλος μου, ο Διονύσιος ο Καλός. Ήμασταν τώρα, πόσοι ήμασταν, 3 έτη. Δημήτρη, είναι ένας σκηνοθέτης που ψάχνει να βρει έναν καλό για να παίξει ένα μεγάλο ρόλο. Θα ανεβάσει τον τελευταίο αυτοκράτορα της Τραπεζούλας, τον Δαβίδ τον Κομνηνό. Πήγαινε εσύ εκεί πέρα και για να δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα γίνει η δουλειά, μου λέει ο Διονύσης. Πηγαίνω λοιπόν, συναντιόμαι με τον Ερμή και κάνουμε τον Δαβίδ τον Κομνηνό. Και έχω τις 4 από τις 5 πράξεις στους ώμους μου. Πρωταγωνιστάρα. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι κάτω στην Αθήνα. Κάναμε και στη Λαμία μια παράσταση. Και ήταν βέβαια η Εύξηνος Λέσχη Θεσσαλονίκης που τότε ήταν στην Οδό Ερμού. Από εκεί και πέρα έφυγα, βρέθηκα στη Σουηδία. Και όταν δούλευα στο ραδιοφωνικό σταθμό, έρχεται ένας συνάδελφος και έχει ένα πρόγραμμα, το παρουσιάζει και λέει μία συνέντευξη με τον ιστορικό και λόγιο Ερμή Μουρατίδη. Οπα, έλα εδώ βρε, πού τον ξέρεις αυτόν εγώ? Έτσι και έτσι τον βρήκα στη Θεσσαλονίκη και πήραμε μία συνέντευξη. Εγώ έχω παίξει μαζί του, να πούμε, με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, όταν επέστρεψα από τη Σουηδία και ήμουνα 9 χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής στην Άουσα, τον φώναξα στην Άουσα και κάναμε και εκεί πέρα με τον Σύλλογο των Ποντίων 2-3 ομιλίες, συζητήσεις. Και βέβαια μετά από αυτό είχαμε και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Εγώ βέβαια δεν μιλούσα ποντιακά, δεν ήταν όλα αυτά στα ποντιακά, αλλά τραγουδούσα και χόρευα ποντιακά. Έτσι, έτσι λοιπόν. Και τώρα έχουμε και το τελευταίο το έργο, που εμένα με διώξαν από το κρατικό θέατρο. Γιατί? Γιατί ήμουνα ο μοναδικός ηθοποιός που πήγε το κρατικό θέατρο στα δικαστήρια, γιατί δεν πλήρωνε το 75% των Κυριακών εορτών. Πηγαίναμε και παίζαμε Πάσχα, παρατούσαμε το ψήσιμο και κάναμε παραστάσεις και δεν παίρναμε το 75%. Και βέβαια δεν είχε ψυχή κανένας άλλος να με ακολουθήσει, ήμουνα ο μοναδικός που τους πήγε στα δικαστήρια, τους κέρδισα κατά κράτος και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό εφετείο, τους έβαλα να πληρώνουν 5 χρόνια αναδρομικά όλους τους ηθοποιούς που περάσανε από το κρατικό θέατρο και έρχεται τώρα και με ζητάει για τη στρίχα του Γιουφέ. Αυτόν δεν θα τον πάρεις, λέει αυτός που διαδέχτηκε τον Εβραίο Βίκτορα Αρδίτη με 2 τα και γιώτα. Τα είχα διαβάσει στο βιβλίο που ανεβάσανε την παράσταση. Ναι. Πρόσφυγες. Όχι. Μία παράσταση έλατε Ουζερίτσι Τσάνης και τα γράφει ο Σκαπαρδόνης σε ένα βιβλίο του. Ουζερίτσι Τσάνης. Και εκεί πέρα μέσα αναφέρεται σε όλη την οικογένεια Αρδίτη. Έτσι, έρχεται λοιπόν ποιος, ο Νικήτας ο Τσαρχίογλου, που το 1970 εγώ ήμουνα στον χορό της Αντιγόνης και αυτός έκανε τον Κρέοντα τότε. Και του λέει ο Ερμής,
αυτόν. Όχι, λέει, αυτόν δεν θα τον πάρεις. Πήγε το θέατρο στα δικαστήρια και δεν θα τον πάρεις. Μα λέει αυτός εκτός του ότι είναι καλός ηθοποιός. Τραγουδάει και καλά, χορεύει και καλά. Όχι, αυτόν δεν θα τον πάρεις. Και έρχεται τώρα ο Ερμής και μου τα λέει. Αγαπητέ μου Ερμή και αγαπητή μου, ο Ερμής είναι εδώ. Θάνατος ουδής, ουδενός, ημιμόνον εμφάση. Καθάπερ ουδέ γένεσης ουδενός, ημιμόνον εμφάση. Το μεν γαρ εξ ουσίας συμπαντικής, τραπέν εις φύσιν τρισδιάστατον, έδοξεν γένεσης. Το δε εκφύσεως εις ουσίαν, κατά ταυτά, με την ίδια λογική, θάνατος. Μη δε γιγνωμένου την ως ποτέ, μη δε φθυρωμένου, ημιμόνον ορατού όντως, αορατούτε ύστερον. Το μεν διαπαχύτητα της ύλης είναι ορατός, το δε διαλεπτότηταν της ουσίας είναι αόρατος. Ούσις μεν εί της αυτής, κινήσει δε διαφερούσις και στάση. Αυτός εδώ είναι ο Απολλώνιος ο Τιανεύς, κοντά με τους Πόντιους. Λοιπόν, ο Ερμής ο Μουρατήρης είναι ανάμεσά μας με την καρά και το χαμόγελο. Μας θυμήσατε τις παραστάσεις στο Κρατικό Θέατρο. Λοιπόν, η εκδήλωση πηγαίνει προς το τέλος. Όποιοι θέλουν μπορούν να τοποθετηθούν πολύ σύντομα. Κύριε καθηγητά Κώστα Φωτιάδη, θέλατε να πείτε δύο λόγια. Κάναμε αρκετές εκδηλώσεις μαζί. Πήγαμε στην Κύπρο για τη γενοκτονία εγώ, αυτός για το Ποντιακό Θέατρο και οι Κύπροι εντυπωσιάστηκαν. Γιατί ο Ερμής είναι ένας δάσκαλος με όλη τη σημασία της λέξης. Θα παρακαλούσα, επειδή υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της Παμποντιακής εδώ και υπάρχουν ακόμη τα θεατρικά έργα με μία τιμή που προσβάλλει όλους μας. 5 ευρώ το βιβλίο, 500 σελίδες, 600 σελίδες, 5 ευρώ. Ας φροντίσουν οι σύλλογοι μέσω της Παμποντιακής να πάρουν τα βιβλία αυτά, οι σύλλογοι μας, και μαζί με το χορό που διδάσκουν στους νέους και στις νέες μας, να διδάξουν και την ποντιακή γλώσσα, γιατί πολλά από τα 270 ανέκδοτα θεατρικά έργα υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους 4 τόμους. Θα ήθελα μόνο κάτι να πω. Ο Λένης στο βιβλίο του για την αυτοδιάθεση των λαών και των εθνών μιλάει για σεβασμό στις μητρικές γλώσσες και έτσι χάρη σε αυτή την θεωρία διδάσκονταν και η ελληνική γλώσσα ή η ποντιακή γλώσσα στην πρώην Σοβιετική Ένωση ως το 1937. Οι πόντιοι διανοούμενοι την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης τύπωσαν 548 βιβλία μόνο στον εκδοτικό οίκο κομμουνιστής του Ροστόβ και από αυτό τα 248 είναι στην ποντιακή γλώσσα, είναι ένας πλούτος. Αυτά τα βιβλία, επειδή τα ξέρε ο Ερμής, αλλά είπε μια πολύ πικρή αλήθεια ο πρόεδρός μας, ο Κώστας, ότι του χρωστάμε ένα συγγνώμη όλοι, του χρωστάμε πράγματι, γιατί ο Ερμής αδίκησε πρώτα τον εαυτό του και μετά την οικογένειά του λόγω του χαρακτήρα του, γιατί ήταν πολύ έντιμος, ειλικρινής, ντόπρος και δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Ήθελε όλα αυτά τα βιβλία, τα θεατρικά ειδικά και τα έργα που υπήρχαν στην ποντιακή γλώσσα να τα έχει στη διάθεσή του. Και κάθε φορά που πήγαινα εγώ να μαζέψω κάποιο υλικό
για την γενοκτονία στην Ρωσία, μου λέγε «Δες και αυτά τα θεατρικά έργα». Και ένα από αυτά, το βιβλίο για το κολχός, υπέρ των κολχός, ήταν η δική μου μικρή προσφορά στον Ερμή και το έχει μέσα στα άλλα βιβλία που εύχομαι να βρεθεί είτε η έδρα ποντιακών σπουδών είτε κάποιος άλλος χώρος αυτά τα βιβλία να μην βρίσκονται πλέον στο σπίτι της οικογένειας Μουρατίδη αλλά να είναι στη διάθεση όλων μας και να μπορούμε να κάνουμε έρευνες πάνω σε αυτό το υλικό. Σας ευχαριστώ. Δεν υποστηρίχθηκε. Υποστηρίχθηκε στο πρώτο έργο λόγω του φωτισμένου Ευαγγελάτου και λόγω του Γιώργου Σόπουλου, τον οποίο πρέπει να μνημονεύουμε, διότι λόγω της απεριόριστης αγάπης του προς την ποντιακή διάλεκτο και όχι μόνον, ήταν ο πρεσβευτής, ουσιαστικά ο κύριος εισηγητής στον Ευαγγελάτο, στον τότε Υπουργό Πολιτισμό, μου φαίνεται ότι ήταν ο Ανδριανόπουλος, στην Υπουργό Πολιτισμού τη Μελίνα Μερκούρη για να εδραιωθεί η σκηνή στο Κρατικό Θέατρο. Δεν εδραιώθηκε για πολλούς και διαφόρους λόγους, ευθύνονται τα σωματεία μας εξαιτίας του επιχορηγήθηκε ο Λάζος ο Τερζάς, επιχορηγήθηκε μία παράσταση που είχα κάνει εγώ με δικά μου κείμενα στη Μωρή Λαζαριστών από τη Θεογονία στην άλωση της Τραπεζούντας και κάποιοι σύλλογοι οι οποίοι μέσω του Σαλπιστή και του Υπουργού Πολιτισμού τότε του Ευάγγελου Βενιζέλου έπαιρναν κάποια λεφτά και ανεβάσαν κάποιες παραστάσεις. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ανατεθεί στα χέρια των Ομοσπονδιών το θέμα του κρατικού θεάτρου ή του εθνικού θεάτρου. Δεν είναι ζήτημα αγώνα ενός ατόμου. Δεν πρόκειται να εδραιωθεί σκηνή αν αφαιθεί αυτή η υπόθεση στα χέρια του εκάστοτε διευθυντή που μπορεί να μην ξέρει και τι σημαίνει το άξον ή το ομνίο. Αυτά ήθελα να σας πω. Συγγνώμη, δεν ήθελα να αναλυθήσω, αλλά... Επειδή συμβαίνει να είμαι από το συγγενικό και σε ένα βαθμό το ιδεολογικό περιβάλλον του Ερμή, θέλω να αναφερθώ στον άνθρωπο τον καθημερινό Ερμή. Τα άλλα τα κάλυψαν οι προηγούμενοι με πολλή επιτυχία. Θέλω λοιπόν, αφού είμαι και από αυτό το συγγενικό περιβάλλον και είμαι και πιθανόν ο τελευταίος εδώ πέρα που μιλάει, να ευχαριστήσω από μέρος όλων μας τους συντελεστές αυτούς της εκδήλωσης, την Εύξηνο Λέσχη με την οποία, για την οποία ήταν το πρώτο δημοτικό θέατρο που κατασκευάσαμε στους Αμπελόκηπους ήταν ανοιχτό για τις εκδηλώσεις τους. Πολλές φορές ήρθαν εκεί και ήρθα και εγώ εδώ και κάναμε πολλές εκδηλώσεις που αφορούσαν τον ποντιακό ελληνισμό. Είναι μεγάλη η συγκίνησή μου και η ικανοποίηση για αυτή την εκδήλωση και βέβαια μαζί με τους συντελεστές ευχαριστούμε και όλους εσάς που τιμήσατε αυτόν τον ουσιαστικό θεάνθρωπο. Συγγνώμη, καλά το είπα. Θεατράνθρωπο. Αυτό το εγχείρημα που έκανε να γράψει σε αυτόν τον τομέα δεν το έκανε και δεν θα το έκανε κανείς. Δεν ήτανε προσοδοφόρο. Δεν θα κέρδιζε το ψωμί του. Δεν θα σύριζε την οικογένειά του. Θα υπηρετήσω την τέχνη, το θέατρο. Και σε αυτό, μαζί με αυτόν, πρέπει να τιμήσουμε και την οικογένειά του και τη σύζυγό του, την ξαδέρφη μου, τη Μέρη,
η οποία ήταν το κύριο οικονομικό στήριγμα, γιατί ο Ερμής περιστασιακά και ευκαιριακά έβρισκε κάποια απασχόληση, που αυτό δεν ζούσε η οικογένεια. Και όλα αυτά τα έξοδα που γίνανε, γίνανε με αυτόν τον ιδρώτα, με αυτή την προσπάθεια. Την ραπτομηχανή την έδινε και καταλάβαινε η Μέρη. Δούλεψε πολύ σκληρά γι' αυτό να κάνουν. Δεν ήταν μια γαλάτια Καζαντζάκη να το βοηθάσει εκείνο το έργο. Αλλά με την εργατική δουλειά της μπόρεσε και πρόσφερε όλα αυτά που χρειαζόταν για να μπορεί να έχουμε εμείς αυτό το έργο του Ερμή. Με τον Ερμή βέβαια συνεργαστήκαμε και όπως είπε ο αγαπητός ο γείτονάς μου, ο Βασιλιάδης, με ερασιτεχνικό, με ερασιτεχνική ομάδα ανέβηκε εις το Φορίνα και άλλα και βέβαια έφερε και τον Λαζάραγα και παίχτηκε και στους αμπελόκηπους στο θέατρό μας. Και ο Λαζάραγας είναι το κοινωνικό Ευαγγέλιο των Ποντίων για την Επανάσταση του 17 που έγινε το 1905. Ό,τι, γιατί θυμάμαι, λέγανε κοινωνικό Ευαγγέλιο τους αθλίους του Βίκτορα Ουγκό. Αυτό είναι αυτό το έργο που πρέπει να παίζεται και να ξαναπαίζεται και να μας δείχνει ποια ήταν τα οράματα αυτών που έκαναν την Οκτωβριανή Επανάσταση και κάνανε το πρώτο κράτος των εργατών και των αγροτών για πρώτη φορά στον κόσμο. Και δεν ήτανε, αν δεν κάνω λάθος και θέλω να κάνω λάθος, νόμισα ότι άκουστα εδώ μια διατύπωση Σοβιετική Αυτοκρατορία. Ας το αφήσουμε να το λέει η Χρυσή Αυγή αυτό, όχι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς δεν έχουμε την ώρα εδώ μαζί μας. Εδώ βρισκόμαστε για τη μνημόνευση ενός μιας μεγάλης προσωπικότητας, τεράστιας οντότητας και όλα όσα έχουν εισακουστεί τελευταία δεν τα λαμβάνουν καθόλου υπόψη, είναι άτοπα και όχι σε αυτόν τον χώρο, ειδικά αυτή τη στιγμή. Όσο και κάποιοι που αναφερθήκαν για το κρατικό θέατρο, θα σας πω ένα πράγμα, το ξέρετε και το ζείτε μόνοι σας. Πότε λειτουργήσαμε ως σύνολο, κλείνω εδώ το θέμα. Πότε. Ο Ερμής ο Μουρατίδης, είχα την ευτυχία να τον γνωρίσω το 81-82 στην Αθήνα τότε με τον κουπά που αναφέρθηκε η κυρία Ειρήνη Ελευθεριάδου, αλλά δεν με θυμόταν. Και όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη μετά από χρόνια και στον Παύλο τον Ελευθεριάδη, είμαι ευγνώμων γιατί με γνώρισε στον Ερμή για να κάνουμε τη συνεργασία σε πάση περιπτώσει τα θέατρα. Γνώρισα έναν άνθρωπο πλέον από κοντά που λέω: Μιχάλη, εδώ είναι μια βρύση που τρέχει δροσερό νερό γνώσεων. Και έχει γίνει το στέκημα στον Τωρέ. Μου λείπει εκείνη η φράση του: Κύριε Μιχάλη, πού είσαι? Και έτσι κατέβαινα τον έπανα του Σαμπελόκη που πηγαίναμε για τον καφέ μας, σχεδόν κάθε μέρα. Ξέρετε, που θα μείνω φεύγοντας από εδώ, όλοι θα πάμε στον καμπάδο τηλεόραση. Εύχομαι κάτι να θυμάστε από αυτήν την ημέρα μνήμης αυτού του μεγάλου, της μεγάλης προσωπικότητας. Και όλη η ουσία που αποκομίζει από το σήμερα θα σταθώ σε ένα πράγμα, το είπε ο κύριος Φωτιάδης, τα βιβλία του, ο πλούτος. Μην φοβάστε, είναι ακίνδυνος τώρα και που είναι. Είναι πολύ επικίνδυνος αν δεν το συμβουλευτείτε για αυτά που τα όνειρα και τα έργα που θέλετε να κάνετε. Η Εύξηδος Λέσχη Θεσσαλονίκης τιμά την οικογένεια του Ερμή Μουρατίδη για την προσφορά του και το έργο που άφησε στην πολύχρονη πορεία του. Φεβρουάριος 2020. Thank you.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας απόψε και που διαθέσατε και το χρόνο σας για αυτή την τιμητική εκδήλωση για τον Ερμή του Μωρατίδη. Δεν φεύγουμε, έχει μπουφέ πίσω.